Καταρχήν θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, άσχετα από τη συζήτηση που εξελίσσεται εδώ. Σήμερα συμπληρώνονται 74 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή και εμείς. Σαν σήμερα καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στην καρδιά του φασισμού. Και εμείς σαν ΚΚΕ είμαστε περήφανοι, γιατί στη χώρα μας οργανώσαμε την αντίσταση και την καθοδηγήσαμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην αντίσταση του λαού μας. Κλείνω την εισαγωγή. Τώρα κοιτάξτε. Και άλλες σημαίες πάντως υψώθηκαν τότε. Λοιπόν, στο Reichstag καρφώθηκε η κόκκινη σημαία. Τελεία. Και το ξέρετε πολύ καλά. Α, συμμαχία υπήρξε. Λοιπόν, οι Αμερικανοί από την Σοβιετική Αυνάλη και όλοι μαζί του φασισμού δεν ξεγράφουν την ιστορία τώρα. Δηλαδή, υψώθηκαν πολλές σημαίες. Δεν διαγράφουμε τίποτα. Όχι, γιατί αμφισβητείτε. Δεν ξέρω ποιο είναι. Εγώ αμφισβητώ. Δεν ξέρω ποιο είναι. Η Σοβιετική από τη μία. Οι Αμερικανοί από την άλλη ελευθέρωσαν την Ευρώπη. Δεν αμφισβητώ πολύ. Συγγνώμη. Η ιστορία έχει γραφτεί. Πάμε να μιλήσουμε για το τώρα. Επειδή έχει γραφτεί. Εγώ όμως δεν είπα ποτέ ότι μόνο ο κόκκινος στρατός αντιστάθηκε. Είναι αντιληπτό αυτό. Προφανώς κάποιος έχει πρόβλημα. Πάμε στο σημερινό. Ναι. Κοιτάξτε, δείτε. Το χθεσινό ήταν μια εικόνα έντασης απλώς. Όποιον και να ρωτήσετε, βγαίνετε έξω. Εγώ δεν λέω έξω, στο λαό και μέσα στη Βουλή να ρωτήσετε. Θα σας πούν ότι ήταν η πιο αποκρουστική εικόνα. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος να εκτιμώ τι ακριβώς έγινε χθες, αλλά γιατί έγινε. Και νομίζω αυτό πρέπει να μπει στη συζήτηση. Και το ότι εξελίχθηκε και η σημερινή συζήτηση γύρω από τα σκάνδαλα και ποιος θέλει λιγότερο ή περισσότερο, νομίζω ότι τους είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο για να αποφύγουν ακριβώς τη συζήτηση επί της ουσίας. Και ποια είναι η ουσία? Εγώ στέκομαι πολιτικά. Στο κότερο, σε εισαγωγικά, συνταξιδεύουν και οι δύο. Αλλά στο κότερο των επιχειρηματικών ομίλων, στο κότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο κότερο του ΝΑΤΟ. Αυτό θέλω να κρύψω. Ότι συνταξιδεύουν με το ίδιο σχέδιο, βεβαίως σε επιμέρους διαφορές, αλλά στον ίδιο δρόμο. Λέτε ότι ποιο έχουν δρόμο, ίδιο σχέδιο. Πώς? Λέτε ότι έχουν ίδιο σχέδιο. Ίδιο, βεβαίως υπάρχουν διαφορές. Το τόνισα άλλωστε. Αλλά το σχέδιό τους έχει την ίδια κατεύθυνση, στον ίδιο δρόμο. Ποιο δρόμο? Πού θα καταλήξει δηλαδή? Στο να δημιουργήσει, ήδη 10 χρόνια τώρα με την κρίση, αυτό ακριβώς κάναμε, με τα μνημόνια, με γρήγορο τρόπο, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η ουσία. Αυτοί θέλουν να κρύψουν και αυτός είναι ο βασικός λόγος που στις ερχόμενες εκλογές, ευρωεκλογές και για τις εκλογές στην τοπική διοίκηση αλλά και τις εθνικές, όποτε και αν γίνουν αυτοί, ο λαός πρέπει να τους καταδικάσει και τους δύο. Διότι αυτός ακριβώς ο δρόμος, η κατάληξή του δηλαδή, οδηγεί, οδήγησε και οδηγεί στη βαρβαρότητα που ζει ο λαός μας σήμερα. Αυτή είναι η αιτία της βαρβαρότητας. Ναι. Και μια κουβέντα για τα μέτρα και την προσπάθεια που προσπαθεί. Και αν θα τα ψηφίσετε εσείς και ποια θα ψηφίσετε και ποια δεν θα ψηφίσετε. Θα σας πω. Καταρχήν γίνεται μια... Βεβαίως όλοι θα πούν ότι είναι προεκλογική περίοδος και δίκιο θα έχουν. Άλλωστε δεν είναι και κάτι πρωτότυπο. Δεν υπάρχει κυβέρνηση πριν τις εκλογές που να μην τάξει. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα πρώτο. Εγώ δεν θα σταθώ όμως αυτό. Τάξαμε. Λοιπόν, όλοι τάξαν. Εμείς δεν τάξαμε και το 15. Εσείς τάξατε γιατί δώσατε 500 ευρώ προεκλογικά. Λοιπόν, δώσατε το μέρισμα. Σταμάτη. Πρώτη εσείς το δώσατε. Παραμονές των εκλογών. Παραμονές των εκλογών. Ναι, των ευρωεκλογών. Των ευρωεκλογών. Πείτε ότι κανένας δεν έχει τάξει για να τελειώνουμε. Λοιπόν, είτε το πω εγώ είτε όχι, ο κόσμος ξέρει. Ο λαός ξέρει. Τώρα δεν το τάξαμε. Το μείζον όμως δεν είναι αυτό. Εδώ γίνεται μία προσπάθεια ακριβώς σε μια περίοδο που έστω ανεμικά αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία με αυτά τα ποσοστά που αναπτύσσεται, γίνεται μια προσπάθεια να ενσωματωθούν λαϊκά στρώματα στην πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη, δηλαδή τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Περί αυτού πρόκειται. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει. Ναι. Προσέξτε, με βάση αυτά τα μέτρα που συζητάμε τώρα, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά παραδείγματα και για τις 120 δόσεις και τα λοιπά, αλλά προσέξτε τι γίνεται τώρα. Ξέρουν όλοι ότι ήδη υπάρχουν, είναι προαποφασισμένα τα πλεονάσματα, 3,5% μέχρι τα το 2022, μέχρι το 2060, 2,2 μέσος όρος περίπου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Για να πιάσουμε το 3,5% το πλεόνασμα, θέλουμε περίπου 7 δις. Τώρα, ενώ κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει
μεγαλύτερα πλεονάσματα πρωτογενή, 4,5%. Μέχρι το 18. Μέχρι το 18. Εντάξει, δεν είναι αυτό που θέλω να πω. Το άλλο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα πιάνει. Ενώ κατηγορεί τους άλλους ότι τα ψηφίσαν, ο ΣΥΡΙΖΑ τα πιάνει. Ξέρετε τι έπιασε, δηλαδή 4,4 περίπου φέτος. Και λέει επιστρέφω ένα τιμή με αυτινού, λέει. Μπράβο. Τι έπιασε δηλαδή, αντί για 7, 8,2 δις. Το 1,14 δις το επιστρέφει τώρα. Με ποια λογική όμως να ξεχάσει ο κόσμος ότι όχι μόνο φέτος το 19, όλα τα επόμενα χρόνια θα πληρώνει τα 7 που πλήρωνε με τα μνημόνια. Μάλιστα. Δηλαδή ενσωματώνει στη λογική της φορομπηχτικής πολιτικής μια πολιτική που μαζεύει χρήμα για δύο λόγους. Ένα, να επιδοτήσει νέες επενδύσεις, δηλαδή να τα δώσει από την άλλη τσέπη στο μεγάλο κεφάλαιο, και δεύτερον να αποπληρώσει τα χρέη φορτώνοντάς τα στις πλάτες του λαού. Κοιτάξτε να δείτε. Θέσεις εργασίας. Εγώ πάντως δεν κατάλαβα αν θα τα ψηφίσετε τα μέτρα. Κοιτάξτε να δείτε. Να ψηφίσουμε τι, για παράδειγμα. Να ψηφίσουμε. Θα τα ψηφίσετε ή δεν τα ψηφίσετε, να καταλάβουμε. Το ερώτημα. Σας απαντώ, προσπαθώ, αλλά. Ναι. Να ψηφίσουμε τι, ας πούμε. Την αύξηση της απαλλαγής των αποσβέσεων στις επιχειρήσεις από το 100. Το χαμήλωμα της φοράς αλληλεγγύης από το 30%. Λοιπόν, το χαμήλωμα θα το ψηφίσετε. Πρέπει να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Ζαχαριάδη, γιατί μίλησε λιγότερο. Κλείστε με αυτό, σας παρακαλώ. Ναι, όχι, να μας διευκρινίσει αν θα ψηφίσει κάποια από τα μέτρα. Κάποια από τα μέτρα πιθανά. Θα ψηφίσουμε ό,τι έστω και το παραμικρό που θα πάρει ο λαός μας. Αυτό το κάνουμε άλλωστε εδώ και χρόνια. Δεν θα έπρεπε καν να ρωτάτε το κουκουέ. Όμως να κλείσω μισό λεπτό. Ούτε μισό λεπτό. Κοιτάξτε, αν δείτε τα μέτρα και πείτε ότι μας δίνουν 10 σήμερα. Είναι καλό. Προφανώς, αν δείτε μόνο αυτό, θα πείτε είναι μια χαρά. Θα το πάρω κι αυτό. Εάν δείτε όμως όλη την εικόνα, δηλαδή το δάσος και όχι το δέντρο, θα δείτε ότι ενώ μας κλέβουν 100, μας δίνουν 10. Αυτό είναι καλό. Τι λέτε, κύριε Ζαχαριάδη. Αυτό είναι 100.